Πληθούς... Ε, εγώ θα προτιμούσα σε κάθε περίπτωση να πληροφορούμε τα του δικαστικού μεγάρου θεσμικά και επισήμως και όχι από μία συνέντευξη του ε, Υπουργού και Βουλευτή του Νησιού μας, κυριου Μηταράκη. Βεβαίως, υπήρχε μια, υπήρξε μία τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας. Ωστόσο, θα έλεγα ότι μετά από τόσες ε, αναβολές, τόσες εκκρεμότητες, ε, τόσα έτσι ε, ε, στάδια σιωπή και ούτω καθεξής, ε, σίγουρα το Δικηγορικό Σύλλογο δεν τον ικανοποιεί μία τέτοια απάντηση. Θα μας ικανοποιούσε να μας αποσταλεί ένα και να μας αναφέρει ρητά ότι ναι θα είναι ο κύριος Χούσας, δεν έχουμε κάτι προσωπικό εννοείται με τον κύριο Χούσο, πλην του ότι τελικά δεν είναι συνεπής σε αυτό το οποίο ανέλαβε. Τώρα, εάν η πολιτεία, τα αρμόδια υπουργεία το βρήκαν μαζί του και βρήκαν ένα μόντους βιβέντης, αυτό είναι καλοδεχούμενο, αρκεί να είναι και υλοποιήσιμο και να το δούμε να γίνεται άμεσα και να μην μακρύνει πολύ ο χρόνος παράδοσης που ήταν ο Φεβρουάριος του 25 μετά από πολλέ παρατάσεις και τέλος πάντων να το δούμε έστω μέσα στο 25 αυτό το πράγμα να γίνεται έργο και να υλοποιείται και να μην παραμένει εργοτάξιο. Θα θέλαμε σε κάθε περίπτωση εγγράφο μία ενημέρωση για να ξέρουμε και εμείς πώς να πορευτούμε.